Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα και από μένα. Είσαι καλά, όλα καλά? Μια χαρά, όλα καλά. Χαίρομαι. Και εμείς είμαστε καλά όταν σας βλέπουμε να κερδίζετε το ένα παιχνίδι πίσω από το άλλο. Έχουμε τώρα μπροστά μας και έχετε τώρα μπροστά σας μία αναμέτρηση στο Ιβανόφε με το Μαρούσι, με έναν αντίπαλο που τον Ηρακλή τον πλήγωσε με εκείνη την κατοστάρα, που φαντάζομαι και εσύ και οι συμπαίκτες σου δεν την έχετε ξεχάσει. Και νομίζω ότι είναι και ένα μίνι κίνητρο αυτό, να πάρετε έτσι μια μίνι εκδίκηση ή δύο βαθμοί και προχωράμε και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Εντάξει, τώρα η λέξη εκδίκηση δεν νομίζω ότι χωράει σε εισαγωγικά. Ναι, εντάξει, okay. Σίγουρα υπάρχει, είναι μια ίδια η οποία ναι, δεν την έχουμε ξεχάσει και σίγουρα θέλουμε να κερδίσουμε, αλλά δεν θέλουμε να κερδίσουμε επειδή χάσαμε στον πρώτο μάτς. Θέλουμε να κερδίσουμε όπως θέλουμε να κερδίσουμε σε όλα τα παιχνίδια. Θα έχουμε τη σωστή προσέγγιση που χρειάζεται για αυτό το μάτς. Είναι ένα μάτς μέσα στην έδρα μας. Δεν έχουμε χάσει από κανέναν μέχρι τώρα και σίγουρα δεν θέλουμε να χάσουμε ούτε στη συνέχεια. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι, βρισκόμαστε σε καλό momentum τον τελευταίο καιρό. Έχουμε κάνει καλές νίκες και με καλές συνδυαζόμενες με καλό μπάσκετ. Οπότε θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το σερί και πιστεύω ότι αν είμαστε σοβαροί από την αρχή του Σάββατο θα πάμε καλά. Και όταν είστε κομπλέ, Γιάννη, γιατί εγώ επιμένω και λέω σχεδόν κάθε μέρα ότι οι ήττες που ήρθαν οι δύο συνεχόμενες σε Αγιά και Κο είχαν να κάνουν και με αυτό το κομμάτι, ότι η ομάδα δεν ήταν πλήρης. Όταν είστε πλήρης, όταν δεν έχετε προβλήματα, δεν δείχνετε να σας ανησυχεί κάποιος αντίπαλος. Κοιτάξτε να δείτε, ναι, σίγουρα η πληρότητα μιας ομάδας σίγουρα την βάζει να παίξει σύμφωνα με τη δυναμική της. Εμείς μέσα στην ομάδα δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σαν δικαιολογία ότι οι ήττες που κάναμε ήταν και λόγω των δύο απουσιών. Σίγουρα είναι απουσίες οι οποίες ήταν βασικών παιχτών και μπορεί να επηρέασαν κάπως στο ψυχολογικό κομμάτι και στο αγωνιστικό, δεν διαφωνώ. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα όταν μια ομάδα είναι πλήρης, σίγουρα προσεγγίζει, υπάρχουν περισσότερες λύσεις, μεγαλύτερο βάθος και σε ένα μαραθώνιο 30 αγωνιστικών το βάθος είναι αυτό που σε κρατάει και πιο πολύ σε υψηλό επίπεδο. Οπότε ναι, θέλουμε να είμαστε υγιείς, η υγεία είναι πάνω απ' όλα και σίγουρα δίνει μια άλλη σταθερά στην ομάδα. Αλήθεια, εκείνο το μάτς στο Μαρούσι μάλλον, με εκείνη την βαριά ήττα, θεωρείς ότι ίσως αποτέλεσε η αφετηρία των αλλαγών και του πείσματος και της επιμονής να το αφήσετε οριστικά, γιατί από εκεί και πέρα και με την αλλαγή προπονητή και με τον ερχομό κάποιων αθλητών η ομάδα πήρε φόρα και δεν σταματούσε. Ίσως ενδόμηχαν να λειτουργήσει ένα καμπανάκι, καθώς η ομάδα χτίστηκε για να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία και να πάρει την άνοδο που τόσο πολύ λαχταράει και ο κόσμος έχει δείξει τόσα χρόνια. Ήταν οι πρώτες αγωνιστικές, θέλαμε να κάνουμε ένα καλό σερί, να ξεκινήσουμε ένα καλό σερί έτσι ώστε να εδραιωθούμε στις πρώτες θέσεις. Ήταν ένα στραβοπάτημα το οποίο ναι, μας τύχησε σίγουρα. Αγωνιστικά χτύπησε ένα καμπανάκι νωρίς και ευτυχώς, μέσα σε εισαγωγικά πάντα, αυτό το καμπανάκι λειτουργήσε θετικά μέσα στην ομάδα, υπήρξε αντίδραση και από εκεί και μετά βελτιωθήκαμε και είμαστε αυτή τη στιγμή στη θέση που βρισκόμαστε. Γιάννη, στα προηγούμενα δύο χρόνια έδρες όπως η Καρδίτσα, όταν λέω έδρες εννοώ όχι γιατί έχουν κόσμο ή σας ζορίζουν οτιδήποτε άλλο, ενώ εκτός έδρας παιχνίδια σε επικίνδυνες έδρες τα ψιλοφοβόμασταν. Φέτος η αλήθεια είναι ότι μας εμπνέεται πολύ περισσότερο εμπιστοσύνη. Δηλαδή λέμε οκ, okay, δύσκολο παιχνίδι με την Καρδίτσα, αλλά εύκολα ή δύσκολα ο Ηρακλής θα κερδίσει. Και το κάνει. Τι έχει αλλάξει, γιατί δεν είσαι φέτος στην ομάδα, έχεις εμπειρία και από τις προηγούμενες σεζόν και τα μετατρέπεται σε δικά σας αυτά τα μάτς. Καταρχήν όσον αφορά για την Καρδίτσα, όντως είναι καλή έδρα, γιατί η νίκη πριν δύο εβδομάδες το 30 ήταν δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Έχανε δύο πόντους εκεί πέρα, ναι. Οπότε είναι μια καλή ομάδα, η οποία προσωπικά μου στείλει την αδική βαθμολογική της θέση και αν δεν σου κρύβω ότι στον πρώτο γύρο τα παίξαμε, τη θεωρούσα ότι είχαν και ομάδα θα παλέψει για τρεις στα πλοία. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό που λες για τις εμφανίσεις και ότι εμπνέουμε εμπιστοσύνη, εντάξει, σίγουρα η φετινή ομάδα είναι διαφορετική από την περσινή. Ευτυχούμε μάλλον να έχουμε και σε πολύ καλή κατάσταση και το δίδυμο των ψηλών μας, του Κοκαρούδη και του Ρουστικάσκος, οι οποίοι πραγματικά κάνουν τρομερό πρωτάθλημα και είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Όλα τα παιδιά βέβαια δίνουν το 100%. Αλλά θεωρώ ότι η σταθερά μας και η βασική διαφορά με την περσινή ομάδα
μιλάω για την περσινή γιατί είμαι 2 χρόνια εδώ, έτσι. Mm-hmm. Είναι η άμυνά μας. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ καλή προσέγγιση αμυντικά. Δεν επιτρέπουμε στον αντίπαλο να πιστέψει ότι. Να επιβάλλει το ρυθμό του, ειδικά εκτός έδρας που είναι πολύ σημαντικό. Όταν πάμε, δηλαδή, δεν επιτρέπουμε στον αντίπαλο να πιστέψει ότι σήμερα ότι μπορεί να κερδίσει ή να επιβάλλει το δικό του ρυθμό. Στο Ιβάνοφ προφανώς και ξεκινάμε εμείς και δίνουμε το τέμπο στον αγώνα. Αλλά εκτός έδρας το σημαντικό είναι αυτό, να μην επιτρέψει στον αντίπαλο ότι επειδή έτσι έχει 100% κίνητρο να παίξει απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα, να δείξει είμαστε το brand name της κατηγορίας και έτσι κι αλλιώς όλες οι ομάδες έχουν ένα επιπλέον κίνητρο να παίξουν απέναντί μας. Αλλά αυτό το κίνητρο, επειδή το ξέρουμε και το περιμένουμε, δεν τους επιτρέπουμε πραγματικά να το δείξουν μέσα στο γήπεδο τους. Αυτό, ότι η αμυντική μας προσέγγιση στα μάτς θεωρώ ότι είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και δεν επιτρέπει στον αντίπαλο να σκεφτεί ότι μπορεί να κερδίσει το παιχνίδι. Υπάρχει και κάτι άλλο. Είπα τη λέξη έδρα. Παίζεται εντός έδρας σε κάθε μάτς. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Όπου και να είναι αυτό. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, όπου και να έχουμε παίξει φέτος εντός, εκτός, Αθήνα, Μεσολόγγι, Καρδίτσα. Πάντα έχεις δίκιο. Πάντα υπάρχει παρουσία κόσμου. Σίγουρα και η Α2 δεν είναι και τα μεγάλα τα γήπεδα να πεις ότι. Δηλαδή και ακόμα και 20 και 50 άτομα που έρχονται πραγματικά είναι εμφανής η παρουσία τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι μια έξτρα όφηση. Ο Ηρακλής είναι, όπως είπα και πριν, το brand name της κατηγορίας. Είναι από τις μεγαλύτερες, ίσως η μεγαλύτερη ομάδα στην ιστορία που αγωνίζεται στην Α2 και πραγματικά ο κόσμος είναι μια έξτρα δύναμη η οποία μας δίνει και εμάς την έξτρα όφηση που ίσως να χρειάζεσαι ένα εκτός έδρας παιχνίδι για να πάρεις μια νίκη. Ο Ιωνικός αργεί ακόμα. Υπάρχουν 4-5, δεν θυμάμαι πόσα παιχνίδια είναι μέχρι τη μάχη της Αθήνας. Να υποθέσω ότι στο μυαλό σας είναι αυτό, να τα πάρουμε όλα, να πάμε εκεί να χτυπήσουμε την πρωτιά. Δεν είναι να πεις ότι σημαίνεται με το συγκεκριμένο μάτς. Σίγουρα όσο τελειώνει το πρωτάθλημα και βλέπεις ότι ξεχωρίζουν τα πράγματα και βλέπεις τη διαφορά στο βαθμολογικό πίνακα, έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορείς να πάρεις και το πρωτάθλημα. Αλλά όπως είπα και πριν, είναι ένας μαραθώνος 30 αγωνιστικών. Πραγματικά το περσινό μάθημα το ότι μπορεί ένα μάτς να είναι σε μια καλή μέρα και να κουβαλιάς όλη τη χρονιά μια κακή ήττα, το έχουμε στο πίσω του μυαλού μας. Οπότε η καλύτερη δυνατή προσέγγιση που έχουμε να κάνουμε είναι να σκεφτόμαστε Σάββατο με Σάββατο, γιατί ένα στραβοπάτημα πραγματικά μπορεί να σου κοστίσει μια χρονιά, το οποίο είναι άδικο για ένα σαν σύστημα, αλλά αυτό είναι και με αυτό πρέπει να παίξουμε. Οπότε καλώς εχόντων των πραγμάτων θέλουμε να κερδίζουμε κάθε Σάββατο. Μην ξεχνάμε ότι από κάτω βρίσκεται μια ήττα μόλις ο Ερμής Αγιάς, παρόλο που όλοι λέμε περιμένουμε και αυτά να κάνει κάποια ήττα κάτι για να το δίδυμο δηλαδή των δύο πρωτοπόρων να ξεχωρίσει, αυτή τη στιγμή είναι μια ήττα κάτω. Ναι. Οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να σκεφτόμαστε κάθε Σάββατο, να κερδίζουμε όλα τα μάτς και όταν θα έρθει εκείνο το μάτς θα το κοιτάξουμε και θα το ζυγίσουμε όπως πρέπει, όπως κάνουμε κάθε φορά. Αλλά επειδή είναι έτσι το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος, μια ήττα μπορεί να την κουβαλάς και όλη τη χρονιά και να σου χαλάσει αυτή την όλη σου εικόνα. Όπως έγινε πέρυσι με τον Απόλλωνα Πάτρας. Ναι. Ακριβώς. Και επειδή πρέπει να μαθαίνουμε για να μην κάνουμε τα ίδια λάθη δύο φορές, να κερδίζουμε κάθε Σάββατο, να είμαστε σε αυτές τις ράγες που βρισκόμαστε τώρα και στο τέλος να κάνουμε το ταμείο που πρέπει. Έχεις απόλυτα δίκιο. Γι' αυτό και έρχονται οι νίκες, γιατί τα αντιμετωπίζετε έτσι όπως ακριβώς μας το ανέλησες, με σοβαρότητα όλα τα παιχνίδια, χωρίς να υποτιμάτε κάποιον αντίπαλο. Ραντεβού το Σάββατο λοιπόν. Με υγεία. Για να πούμε ότι είναι 3 η ώρα, υπάρχει στην Πέρνεμα, ότι είναι νωρίτερο. Ναι, είναι 3, βέβαια, από χθες το έχουμε πει. Και είναι πολύ σημαντικό για όλη την οικογένεια του Ηρακλή Γιάννη, γιατί δεν ξέρω, φαντάζομαι το ξέρεις, στις 5 υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι στο Βόλεϊ. Με την ΑΕΚ. Οπότε θα μπορεί ο κόσμος να γεμίσει και τα δύο γήπεδα. Ακριβώς. Όλος ο Ηρακλής είναι νέος και εμείς το ξέρουμε και εμείς πότε συζητάμε, μήπως μπορέσουμε και εμείς με τον αγώνα μου να βοηθήσουμε. Μόλις κερδίσετε, έχουν έτσι θα σας πάρουν αγκαλιά και θα σας πάνε στη μίκρα. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά κι εσύ. Να είσαι καλά.